βρισκόμαστε στο Καπαλίσαρτσι. Γεια σου Μπετζανάκ, γεια σου, γεια σου. Τσάλια κι αγκαθιά πάτη σαράντι λέει, τσάλια κι αγκαθιά πάτη σαράντι λέει, ώσπου να σ' αγαπήσω ράντι λέει, ώσπου να σ' αγαπήσω. Και τώρα που σ' αγάπησα ράντι λέει, και τώρα που σ' αγάπησα ράντι λέει, μου λένε να σ' αφήσω ράντι λέει, μου λένε να σ' αφήσω. Καινούρια αγαπιά αγάπησα ράντι λέει, καινούρια αγαπιά αγάπησα ράντι λέει, παλιά δεν αστοχέτε ράντι λέει, παλιά δεν αστοχέτε. Παλιός πλούκος με σε πετέρα τη λέει, παλιός πλούκος με σε πετέρα τη λέει, καινούριος δεν τα αρνιέται, καινούριος δεν τα αρνιέται. Μαυροθάλασσα. Κατά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αναφέρεται ως ευνούχο χωριό, που ταυτίζεται με την σημερινή Μαυροθάλασσα, πρώην Μονούχη. Αρχικά υπήρχε ο οικισμός του Πύργου. Μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας από τον ελληνικό στρατό άρχισαν να έρχονται πρόσφυγες από την Θράκη. Οι Ρωμιλιώτες από το 1921 ως το 1927. Στη συνέχεια οι Πετρινοί και οι Κεσανιώτες, οικογένειες από άλλα χωριά των Σερών, το Ζευγολατιό, Σιμώνα, Πόντι από το Λευκώνα και το Παραλίμνιο. Οι κάτοικοι ήταν αγρότες και καλλιεργούσαν κυρίως δημητριακά, όσπρια και αμπέλια. Η εργασία την ημέρα ήταν σκληρή. Το θέρισμα με το δρεπάνι, το αλώνισμα, ο τρίγος, η καλλιέργεια του βαμβακιού, όλα γινόνταν με τα ανθρώπινα χέρια. Τα βράδια όμως περνούσαν πιο ευχάριστα, τραγουδούσαν, έλεγαν ανέκδοτα, παραμύθια, παραμύθια. Είχαν τα κεράσματα, την χωριάτικη πίτα, τα πισία, τα τσιριχτά. Όλα μοσχοβολούσαν. Όταν η εργασία τελείωνε στο τραπέζι, έμπαιναν και τα λουκάνικα. Καβρουμάς, τουρσί, λάχανο και φυσικά κρασί και καλό ξημέρωμα. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν, όπως είπαμε, οι Σαρακατσάνοι ως και το 1952. Σύμφωνα με την παράδοση, κάθε χρόνο την παραμονή του Πανηγυριού της 17 Ιουλίου γιορτάζοντας την Αγία Μαρίνα, εμφανιζόταν ένα ελάφι το οποίο αφού πρώτα ξεκουραζόταν, το έσφαζαν, το μαγείρευαν και το μοίραζαν στους προσκυνητές. Μια χρονιά το ελάφι, λένε, άργησε να έρθει και βιάστηκαν να το σφάξουν, χωρίς να το αφήσουν πρώτα να ξεκουραστεί. Η Αγία Μαρίνα τους τιμώρησε για την πράξη τους αυτή, και δεν τους ξαναέστειλε ελάφι. Έτσι σταμάτησε η ελαφοθυσία. Τον 15 Αύγουστο γίνονται πολυήμερες εκδηλώσεις στην πλατεία του χωριού από την Δημοτική Αρχή και τον Σύλλογο Γυναικών. We'll be right back.
σαν τα νιάνα, σαν τα νιάτα πουλί μου δυο φορέ. Σαν τα νιάτα δυο φορές τα γυρατιά καμία. Βρισκόμαστε στο Δήμο Τραγίλου και στο Δημιουργικό Διαμέρισμα Μαυροθάλασσας. Είμαστε εδώ στο Παζάρι, στη Λαϊκή. Και πίσω μας έχουμε ένα παραδοσιακό καφενείο και θα πούμε μια καλημέρα εδώ τον κόσμο. Μια καλημέρα θέλουμε να πούμε εδώ. Παπούλη, καλημέρα και την ευχή σου. Καλά είμαστε? Δόξα τω, καλά. Καλημέρα σας. Πώς πάμε? Καλά. Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ. Θέλω να καθίσω εδώ λίγο δίπλα σας και εδώ στον Παπούλη να πούμε μια καλημέρα. Παπούλη, είμαστε από την εκπομπή Ταξιδεύοντας με το Θύμιο. Εμείς είμαστε τραγουδοποιοί. Και ήρθαμε εδώ μια βόλτα να δούμε πώς θα περνάτε εδώ στο καφενείο. Σας γνωρίζουμε από την τηλεόραση, σας βλέπουμε σε διάφορες εκδηλώσεις. Έτυχε πάντα. Πάρα πολλές, πάρα πολλές φορές. Και με το γιο σας που έχει το Νταβούλη. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, είστε πραγματικά εξαιρετικός. Εγώ σας αρέσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάτερ. Έχετε την παραδοσιακή μουσική, η οποία δεν πρέπει να χαθεί. Αγαπούμε την παραδοσιακή μουσική, αλλά επειδή έτυχε να τραγουδήσουμε και σε αυτό το χωριό εδώ, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Τραγίλου, τη Μαυροθάλασσα, δυο φορές, μας θυμάστε κι εσείς. Το όνομά σας πώς είναι? Παναγιώτης. Παναγιώτης Σιμίδης. Χαρικά πάρα πολύ. Παπαδημήτρη, και εμείς χαιρόμαστε που σας βρήκαμε εδώ. Πώς περνάτε εδώ πέρα, τι κάνετε? Εδώ με εφημερίους, συνορίως. Τώρα πίνουμε το καφεδάκι μας. Δεν βγήκαμε έξω, όπως πονάει, μέσα πήραμε ένα έμπλωστο να βάλουμε στο μέση μας, να κάνουμε. Λοιπόν, ωραία. Και να δούμε και τη συνορία της. Δουλειές δεν έχουμε τώρα. Αυτή η εποχή έχει δουλειές, πώς την έχει. Εσείς με τι ασχολείστε εδώ, όλοι παρέα? Όλοι συνταξιούχοι. Πάτερ, πώς βλέπεις έτσι την νεολαία, αγαπάει την παραδοσιακή μουσική? Στην εκκλησία εκκλησιάζεται? Μα εδώ είναι ότι η νεολαία είναι μακριά από την εκκλησία. Προσπαθούμε να τους φέρουμε στην εκκλησία, αλλά δυστυχώς όμως έχουν πάρει άλλο δρόμο. Εγώ είμαι εδώ καινούριος, έχω ένα χρόνο που είμαι εδώ, προσπαθώ βέβαια, αλλά δεν βλέπω η νεολαία να... Μήπως πρέπει και η εκκλησία να κάνει κάτι περισσότερο, να φέρει την νεολαία? Δεν ξέρω τώρα τι τρόπο, αλλά... Η εκκλησία αυτό που πρέπει να κάνει, το προσπαθεί. Το προσπαθεί. Αλλά πήρε ένα άλλο δρόμο, αυτό είναι το σπουδαίο. Αν πας στα κέντρα κάτω, καφιτέρες και αυτά, αυτά είναι γεμάτα. Γεμίζουν. Αλλά δυστυχώς η εκκλησία μένει άδεια από νεολαία. Την Κυριακή δηλαδή δεν υπάρχει έτσι νεολαία? Δεν υπάρχει νεολαία. Υπάρχει μεσήλικες. Ποιο τραγούδι θα σας άρεσε έτσι να σας αφιερώσουμε ή να τραγουδήσουμε εδώ παρέα? Τώρα μην τραγουδήσουμε ποιος και παρέα. Λοιπόν, στο καφενείο είμαστε, μπορούμε να... Εμείς είμαστε ντόπιοι. Ναι. Είμαστε ντόπιοι και αγαπάμε τα ντόπια, τα δικά μας τα παραδοσιακά τραγούδια. Αλλά... Τα ντόπια δηλαδή, τα καλαμακιανά, αυτά είναι... Τα μακεδονικά. Μακεδονικά. Πες μας ένα τραγούδι για να καταλάβουμε. Άσε. Όχι να τραγουδήσεις, ποιο τραγούδι δηλαδή έτσι? Μήλο μου κόκκινο, αυτά τραγουδάτε, αυτό θέλω να πω. Το μήλο μου κόκκινο είναι ένα χορευτικό, εμείς έχουμε και τα επιτραπέζια. Αυτό ακριβώς ήθελα να καταλήξω, γιατί έχετε μεγάλη παράδοση. Το ξένο σήμερα τώρα, σήμερα είναι Πασχαλιά. Και αύριο πανηγύρι. Τον ντούλα που λέμε. Τον ντούλα η μάνα. Ναι. Ξένο σήμα αν κύρθα τώρα. Εδώ είναι δηλαδή το τραγούδι αυτό. Το τραγουδάει και η τσίτρα που είναι από τα υδροχώρα που δίπλα το χωριό πάνω. Μεγάλη μας χαρά. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να την επισκεφτούμε. Αυτή δεν είναι φυσικά εδώ πέρα. Η τσίτρα δεν είναι εδώ. Η τσίτρα ζει στη Θεσσαλονίκη. Αλλά έχει κάνει γνωστή όλη την παράδοση της Μακεδονίας η τσίτρα. Αυτό ακριβώς. Και είναι το χωριό της, είναι το υδροχώρι. Το οποίο υπάρχει στο Δήμο Τραγίλου. Εγώ θα προσπαθήσω να ερμηνεύσω έτσι ένα στιχάκι να σας αφιερώσω εδώ παρέα όπως είμαστε. Ξένος ήμαν κι ήρθα τώρα. Βέβαια αυτά τα έχω ακούσει κι εγώ από τους μεγάλους δασκάλους όπως την Τζίτρα, τον Αϊδονίδη και άλλους μουσικούς. Τα έχεις ακούσει αλλά τα λες κιόλας. Προσπαθώ με το δικό μου τρόπο.
Όπως και βέβαια γι' αυτό κάνουμε και αυτή την εκπομπή. Προσπαθούμε να φέρουμε την νεολαία. Εμένα μου αρέσει όλη η μουσική και ποντιακά και θρακιώτικα, όλα αυτά μου αρέσουν, αρκεί να είναι. Να έχουν σημασία, να έχουν κάποια έννοια. Έτσι δεν πρέπει να είναι, Πάτερ Δημήτριε, να αγαπάμε όλες τις παραδόσεις. Οργανοπαίκτης ο κύριος, το όνομά σου. Στέριο με λένε, Μπιτζίδη. Πρώτον τα ταούλια ο Ρεστέριο. Τι όργανο έπαιζες εσύ, κύριε Στέριο? Ακορδιόν έπαιζα κι εγώ. Ακορδιόν. Τον βρήκαμε τον συνάδελφο εδώ. Να φέρω τα ακορδιόν να παίξουμε και ένα τραγούδι εδώ παρέα. 50 χρόνια από το παράτηση. Δεν... Πηγαίνατε σε γάμους εδώ? Ναι, ναι, ναι. Εδώ στην περιοχή καλύπταμε όλα τα. Το όνομά σου, αγαπητέ? Παναγιώτης Σιμίδης. Εσύ οργανοπαίκτης και εσύ? Όχι. Φίλος στο Στέριο εκεί πέρα και. Εσύ χορευτής δηλαδή. Χορευτής. Χορευτής. Χάρηκα πάρα πολύ. Θα σας αφιερώσω ένα στιχάκι εδώ με τον Παπαδημήτρη. Θα τραγουδήσω, θα με σεγουντάρει ο Παπαδημήτρης και θα σας χαιρετήσω. Ξένο σήμα, κύριε, θα το ώρα κι από με μακρινός.